Πάμε στην λαμπρότερη στιγμή της Επανάστασης, στη στιγμή που εξύψωσε τα ζώπυρα του έθνους μας, στην έξοδο του Μεσολογγίου. Κύριε Πραχαλιά, τι ακριβώς συνέβη εκεί? Την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο Ρατζικότσικας όταν του ζήτησαν να παραδώσει το Μεσολόγγιο και είπε ότι τα κλειδιά του Μεσολογγίου κρέμονται στις μπούκες των κανονιών. Όποιος θέλει, ας κοπιάσει να τα πάρει. Αυτή είναι η διαρκής απάντηση του Ελληνισμού από την εποχή του Λεωνίδα, την εποχή του Μεσολογγίου μέχρι και σήμερα. Και ακριβώς αυτό έκαναν οι Μεσολογγίτες. Σημειωτέων ότι υπήρχε ένας εμφύλιος πόλεμος που είχε καταστρέψει ουσιαστικά τα σωθικά της Επανάστασης. Το Μεσολόγγιο θα κράταγε. Αλλά είχε αποδυναμώσει τόσο πολύ την αμυντική ισχύ όλης της Επανάστασης ο εμφύλιος πόλεμος και είχε αποδυναμωθεί η άμυνα του Μεσολογγίου. Χωρίζεται σε δύο φάσεις η πολιορκία, πρώτη από τον Απρίλη του 25 μέχρι το 12 Δεκεμβρίου και η δεύτερη φάση από όταν ήρθε και ο Ιμπραήμ από τα Χριστούγεννα του 1825 μέχρι και τον Απρίλη του 26 που τελικά έπεσε το Μεσολόγγιο. Δεν είναι τα γεγονότα τα οποία προηγήθηκαν τις πτώσεις του Μεσολογγίου. Δεν είναι η δραματική κατάσταση της πολιορκίας όπου οι Μεσολογγίτες αντέταξαν σφοδρή και στεναρή άμυνα απέναντι στους δύο κορυφαίους Ασιάτες στρατηγούς της εποχής, τον Κιουταχή και τον Ιμπραήμ απ' την άλλη. Ακόμα και όταν ενώθηκαν οι δύο στρατιές του Κιουταχή και του Ιμπραήμ, πάλι δεν μπορούσαν να πάρουν το Μεσολόγγιο. Το Μεσολόγγιο έπεσε από την πείνα. Και γιατί έπεσε από την πείνα? Διότι ο ελληνικός εμφύλιος είχε φθείρει τόσο πολύ τις ελληνικές δυνάμεις που δεν μπορούσαν να το ανεφοδιάσουν, δεν μερίμνησαν οι Έλληνες να μεριμνήσουν για τον ανεφοδιασμό του Μεσολογγίου και ήρθε η συντριπτική πτώση με την μνημειώδη έξοδο των Μεσολογγιτών. Το σημαντικότερο είναι ότι αυτή η συντριβή, αυτή η σφαγή που έγινε στο Μεσολόγγιο, λειτουργήσε τόσο συντριπτικά στο θυμικό των επαναστατών και ολόκληρου του ελληνισμού, που εξύψωσε τόσο πολύ τους στρατιωτικούς έναντι της πτέρυγας των πολιτικών και επακολούθησε τα απόνερα λέει, του Μεσολογγίου, ισχυροποίησαν τρομερά και τον Καραϊσκάκη και τον Κολοκοτρώνη και επακολουθεί στη συνέχεια η μεγάλη εκστρατεία του Καραϊσκάκη στην Ρούμελη, αλλά και το έπος του Κολοκοτρώνη εναντίον του Ιμπραήμ στο Μοριά.